Πάμε. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, στους Δελφούς. Σε ένα χώρο, λέω, είναι θεσμός κάθε χρόνο γιατί μιλάει για την ανάπτυξη. Αυτό το φόρο μπορεί κανείς να πει ότι δίνει μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες τη διέξοδο που να μπορούν να συγκεραστούν, να ενωθούν και να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις. Εμείς, σαν αυτοδιοίκηση, και στην ομιλία μας τονίσαμε ότι το υπερσυγκεντρωτικό κράτος θα πρέπει να αποκεντρώσει τις δικές δυνάμεις, τις δικές εξουσίες, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κάτι που θα δημιουργήσει το οξυγόνο των τοπικών κοινωνιών και θα δώσει τη δυνατότητα της σύνθεσης μαζί με τις ειδικές δυνάμεις της κοινωνίας. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε πλούτο για να έρθουν θέσεις εργασίας για να δούμε το αύριο με αισιοδοξία. Είναι σίγουρο ότι στην Αττική ένα μεγάλο θέμα είναι η διαχείριση του στερεών απολύτων. Η διαχείριση που θυμίζει Ζιμπάμπουε. Εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη χρηματιστήρια της Ευρώπης. Και είναι σίγουρο ότι αντί η διαχείρισή τους να έχει φέρει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, σεβασμό στο περιβάλλον, έχει φέρει καρκινογενέσεις, έχει φέρει μια αδυναμία στο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αύριο. Προχωράμε.